πλεονέκτημα στην εξαποστάσεως εκπαίδευση είχαν σήμερα τα λύκεια σε Λεμεσό και Πάφαφου. Είχαν κλείσει 15 μέρες νωρίτερα λόγω των τοπικών lockdown. Προβλήματα παρατηρήθηκαν στα δίκτυα με εκπαιδευτικούς σε αρκετές περιπτώσεις να μην μπορούν να διδάξουν. Μάλιστα, εκπαιδευτικοί λόγω της καθυστέρησης που υπήρχε με την άδεια των διευθυντών τους μετέβησαν στο σπίτι τους για να συνεχίσουν το μάθημα. Όσο αφορά τους μαθητές, κάποιοι δεν μπορούσαν να ενωθούν με το σύστημα λόγω κωδικών. Λύση στο πρόβλημα των μετακινούμενων εκπαιδευτικών έδωσε πάντως ο Υπουργός. Βεβαίως δεν υπάρχει λόγος να μετακινούνται. Θα κάνουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το σχολείο εκείνο στο οποίο έχουν τον περισσότερο χρόνο. Η ιδέα της Ολτέκ ήταν τα 200 ευρώ σε εκπαιδευτικούς για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, λέει ο Υπουργός Παιδείας. Ήταν και πρόταση, μάλιστα, και εισήγηση μίας από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις Ολτέκ. Όποιος δεν του αρέσει, δεν το λαμβάνει υπόψη. Πολύ απλό. Απάντηση και στους εκπαιδευτικούς που ζητούν αντί των 200 ευρώ να εξοπλιστούν τα σχολεία, έδωσε ο πρόδρομος Προδρόμου. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, γίνονται και τα δύο. Προχωράμε, είναι γνωστό αυτό. Θα έρθουν 2.200 συσκευές. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα ακολουθήσουν άλλες 1.600 συσκευές, ενώ παράλληλα τρέχει και το πρόγραμμα με το Υφυπουργείο Έρευνας, που στόχο έχει να εξοπλιστούν όλες οι αίθουσες διδασκαλίας με τα απαραίτητα μέσα.